Ο Αντώνης Κανάκης έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά το τηλεοπτικό διαζύγιο από τον Sky στο πρώτο θέμα. Είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα. Η κρίση. Καλά είναι, δεν είναι και πολύ άσχημα, ρε. Ο σκηνοθέτης και παραγωγός δεν θέλησε να πει και πολλά για το θέμα με τον Sky, καθώς όπως τόνισε, όλα αυτά τα γεγονότα είναι νοπά. Τι σου άφησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον Sky? Την απόλυτη επιβεβαίωση ότι όσο και αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, πάντα θα εμφανίζονται άνθρωποι στη ζωή σου, τοπιών των οποίων θα σου θυμίζει ότι δεν έχεις δει τίποτε ακόμη. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι βρίσκεται μαζί με την ομάδα του σε ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το τηλεοπτικό μέλλον των εκπομπών Ράδιο Αρβίλα και Βινίλιο. Ενώ, όταν ο ίδιος ρωτήθηκε αν το Ράδιο Αρβίλα θα βγει φέτος τηλεοπτικά, απάντησε πως όλοι είναι πανέτοιμοι να βγουν στον αέρα από τον Οκτώβριο που πέρασε, ωστόσο δεν βρίσκεται σε θέση για να απαντήσει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Οπότε. Ο Αντώνης Κανάκης σχολίασε στο πρώτο θέμα και το διαδικτυακό Ράδιο Αρβίλα. Αυτό που κυρίως πάντα μας ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία με τον κόσμο και το μοίρασμα της δουλειάς μας μαζί τους. Αυτή την επικοινωνία θα τη φροντίσουμε με τις διαδικτυακές μας εκπομπές, που για εμάς είναι ένας καινούριος και πολύ ενδιαφέρον κόσμος, από τον οποίο έχουμε ήδη εισπράξει ιδιαίτερα έντονο το πόσο πολύ και πόσο αποτελεσματικά η τηλεόραση του σήμερα έχει καταφέρει να απαξιώσει τον εαυτό της. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το πρώτο selfie διαδικτυακό Ράδιο Αρβίλα στην ιστορία του Ράδιο Αρβίλα.